Κύριε Βουλτή, τι περιμένετε από την σημερινή διαδικασία? Πιστεύετε ότι θα εκδικαστεί η υπόθεση? Αλλήμον αν μετά από 3,5 χρόνια θα πάμε σε μια νέα αναβολή. Επιτέλους κάποιοι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί. Επιτέλους κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους αλλά και για τις παραλήψεις τους. Και αναφέρομαι και στον Φρούρο, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο επιτέθηκε στην Αγγελική και την έφερε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και για τον οποίο δεν υπάρχει καμία ευθύνη και καμία συνέπεια από την πλευρά της δικαιοσύνης, αλλά και για τις παραλήψεις, τις τεράστιες παραλήψεις των γιατρών, οι οποίοι έχασαν πολύτιμο χρόνο στην προσπάθεια να επανέλθει στην υγεία της η Αγγελική. Τι διαστάσεις έχει πάρει αυτό το γεγονός σήμερα στον χώρο των δημοσιογράφων? Από την πρώτη μέρα όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος στάθηκε στο πλευρό της Αγγελικής, γιατί βρέθηκε την ώρα του ρεπορτάζ σε αυτή την κατάσταση, δέχτηκε επίθεση και δεν είναι η μοναδική δημοσιογράφος η οποία δέχεται επίθεση. Δυστυχώς όμως είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουμε να έρχεται ένας άνθρωπος, γιατί προχωρά στο έργο του, προχωρά στο ρεπορτάζ να ενημερώσει τον κόσμο, να έρχεται σε αυτή την δυσχερή θέση για την πλευρά της υγείας του. Πρέπει να πω ότι όλες οι ενώσεις και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών βρίσκεται στο πλευρό της και αυτό έρχομαι να δηλώσω και εγώ εδώ σήμερα. Ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις και από την δική μας την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου Νήσων, και από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, αλλά και όλες οι ενώσεις, όλοι οι πρόεδροι μου είπαν να μεταφέρω την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους στον Θοδωρή τον Πιλιώτη, που και αυτός δοκιμάζεται βεβαίως μαζί με την οικογένειά του. Υπάρχει άλλος τρόπος να στηριχθεί η Αγγελική εκτός από την έκδοση ανακοινώσεων? Όλοι οι άλλοι τρόποι έχουν ήδη προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης να λέμε το τι κάνει ο καθένας. Εμείς θεωρούμε αυτονόητη την συμπαράσταση στην Αγγελική με τον οποιοδήποτε τρόπο θα τη βοηθήσει να στηριχτεί στα πόδια της με όλους τους τρόπους. Κύριε Λύκου, τι μήνυμα δίνετε με τη σημερινή σας παρουσία εδώ και τι περιμένετε από την δικαιοσύνη? Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να γίνει δίκη. Περιμένουμε μετά από 3,5 χρόνια να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι ένα άσχημο πρόσχημα κάθε φορά να αναβάλλεται η δίκη όταν έχουμε μία κοπέλα να υποφέρει εδώ και 3,5 χρόνια με τετραπληγία, και να υποφέρει όχι μόνο εκείνη, να υποφέρει όλη η οικογένειά της, τα παιδιά της, οι γονείς της, αλλά και όλη η κοινωνία πρέπει να είναι παρούσα κοντά στην Αγγελική και στην οικογένειά της. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε και στη δουλειά μας ακόμα όσοι είμαστε, ποια δικαιώματα έχουμε. Τι επίσης, ποιος είναι να μην έχουμε υπερβάλλοντα ζήλο, ειδικά σε κάποια θέματα που αφορούν τη σωματική κατάσταση των εργαζομένων. Διότι δυστυχώς ο υπερβάλλον ζήλος ενός άλλου εργαζόμενου έφερε σε αυτό το αποτέλεσμα την Αγγελική. Βέβαια δεν την έφερε σε αυτό το αποτέλεσμα, ήταν η αρχή, ενώ το αποτέλεσμα ξέρουμε πολύ καλά από πού προήλθε. Κύριε Λύκου, είστε εδώ για να συμπαρασταθείτε και στον εργαζόμενο της Security. Ήταν εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν δημόσιος υπάλληλος. Ποια ήταν η στάση σας από την αρχή μπροστά στα γεγονότα? Όχι, δεν είμαι εδώ για να στηρίξω τον εργαζόμενο της ΔΕΗ, παρόλο που είναι υπάλληλος, παρόλο που σέβομαι το ότι είχε δικαίωμα για δουλειά. Για μένα ήταν μεγάλο λάθος ότι ανέλαβε όλη την ευθύνη, γιατί εγώ πιστεύω ότι σαν εργαζόμενος εκτελούσε εντολές. Έκανε το μεγάλο λάθος να αναλάβει όλη την ευθύνη και αυτή τη στιγμή να βρίσκεται και εκτός ΔΕΗ. Είμαστε από την αρχή, σαν ομαρχιακό τμήμα, οι αποφάσεις που πήραμε ήταν ομόφωνες και οι αποφάσεις μας ήταν καθαρά υπέρ της Αγγελικής, της Χατζηδημητρίου και της οικογένειάς της. Δεν είμαστε και με τα δύο πόδια. Στεκόμαστε με τα δύο πόδια καθαρά υπέρ της Αγγελικής. Κυρία Μπαζή, τι σηματοδοτεί η παρουσία σας εδώ σήμερα στο δικαστήριο? Αρχικά να πούμε ότι το Σωματείο, σαν πρόεδρος εγώ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων, από την αρχή που συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, το χαρακτηρίσαμε εργατικό ατύχημα. Βγήκαμε στο δρόμο, το κατακύλαμε και διεκδικήσαμε από την αρχή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σταθήκαμε μπροστά στη ΔΕΗ καταγγέλλοντας τους ενόχους και στο νοσοκομείο επίσης. Αν μη τι άλλο, σήμερα απαιτούμε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, να εκδικαστεί επιτέλους αυτή η υπόθεση, και γιατί πιστεύουμε ακράδαντα και κάθε λογικός άνθρωπος ότι δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, δεν έγινε από τον ουρανό, συνέβη εν ώρα δουλειάς, καθαρά εργατικό ατύχημα, και αν μη τι άλλο υπάρχουν ένοχοι. Αυτό. Και αυτό ζητάει και η οικογένεια, που στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και στην Αγγελική, απαιτώντας αυτό αν μη τι άλλο. Να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη και να με κανέναν τρόπο να μην αναβληθεί για μια ακόμη φορά η δίκη. Αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για την σημερινή δίκη και τι περιμένετε από την δικαιοσύνη?
Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο από την αρχή στάθηκε στο πλευρό της Αγγελικής Χατζηδημητρίου και της οικογένειάς της, στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες και για την αποκατάσταση της υγείας της, αλλά κυρίως και για την απόδοση δικαιοσύνης. Όσον αφορά το σκέλος αυτό, από ό,τι γνωρίζουμε πλέον, ήδη έχει ξεκινήσει η δίκη, παρά ορισμένα νομικά προσκόμματα που μπορεί να έθεσε η πολιτική αγωγή των κατηγορουμένων. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι πια λαϊκή απέτηση του χιώτικου λαού να ολοκληρωθεί η δίκη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι οι οποίοι την οδήγησαν σε αυτό το βαρέτατο τραυματισμό. Αυτό είναι το αίτημα, νομίζω, το οποίο εκφράζει όλους, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει επιτέλους ένα τοπίο για το δικαίωμα που έχει ο δημοσιογράφος και ο κάθε εργαζόμενος στους χώρους δουλειάς, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται και κυρίως να αναδειχθεί και το πρόβλημα όσον αφορά την υγεία και τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Τι περιμένετε από τη σημερινή δίκη? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αισθανόμαστε δικαιωμένοι που επιτέλους, έστω και μετά από 3,5 χρόνια, η δικαιοσύνη αποφάσισε να προχωρήσει στην εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, μιας υπόθεσης πως πολύ καλά γνωρίζουμε αποτελούσε και αποτελεί, συνεχίζει να αποτελεί ύβρη προσβολή για όλο το δημοσιογραφικό κόσμο και βεβαίως για την ίδια την Αγγελική τη Χατζηδημητρίου, για την οποία εκφράζουμε ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή μας. Είναι γνωστό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τώρα πλέον ο Σωματείο συμπαραστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να συμπαραστεκόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε σε αυτό το πραγματικό δράμα, σε αυτό το πραγματικό ανθρώπινο δράμα που ζει μια συνάδελφό μας. Αυτό που περιμένουμε σήμερα είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, να πλέον να συγκεκριμενοποιηθούν οι αρμόδιοι οι οποίοι οδήγησαν την Αγγελική σε αυτή την κατάσταση και επιτέλους να δούμε σε αυτόν τον τόπο το λειτουργήμά μας να γίνεται σεβαστό. Κύριε Ξενάκη, σήμερα στο ειδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται και γιατροί του Σκυλίτσιου. Τι σημαίνει αυτό για το Σκυλίτσιο συνολικά, τι μήνυμα δίνει στην κοινωνία της Χίου? Κοιτάξτε, κυρία Κώτη, πρώτα-πρώτα να δηλώσω ότι η σημερινή μου παρουσία εδώ είναι η παρουσία από τον θεσμικό μου ρόλο. Γνωρίζετε ότι εγώ δεν έχω ιδία αντίληψη των γεγονότων. Στις αρχές του 6 που συνέβη αυτό το περιστατικό, εγώ δεν ήμουν διοικητής καν στο νοσοκομείο. Όμως, για λόγους ηθικής τάξης, παραβρίσκομαι και μάλιστα και αν ακούστηκε το όνομά μου ως μάρτυρας, δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα. Εγώ το μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι το τι ισχύει εκ του νόμου που διέπει την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις εφημερίες των γιατρών. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.